Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Farming Simulator 22 μαζί με το μικρό Μήτρο. Έχουμε να κάνουμε σήμερα νέες ζουλίτσες, έχουμε να δούμε και να πουλήσουμε καινούργια πραγματάκια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο να μην χάσετε τίποτα από ό,τι θα γίνει. Ίσως προσθέσουμε και καινούργια ζώα, ίσως. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να μην χάσετε τίποτα από ό,τι θα βάλουμε. Γιατί αυτά τα ζώα, αν τα βάλουμε σήμερα, δεν υπάρχουν σε άλλο χάρτη. Τσεκάρετε το. Και ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα, καλώς ορίσατε σε μια νέα υπέροχη μέρα εδώ στο Hofbergmann, λοιπόν, στη Γερμανία. Όπως βλέπετε εδώ μέσα, το εργοστάσιο εγώ του Κυραλέκου, στο προηγούμενο επεισόδιο, το είχαμε βάλει ένα φορτίο και έβαλα άλλα δύο εγώ μετά, στη συνέχεια. Είναι μέχρι 100.000 λίτρα και έχω αφήσει και το τριλεράκι εδώ με 1.000 σχεδόν λίτρα μέσα. Δεν τα πήρε τρία φορτία γεμάτα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην παραγωγή μέσα έχουμε βγάλει 4.178 λίτρα digested που τα αποθηκεύει δίπλα και έχουμε και 4.644 λίτρα μεθάνιο, το οποίο μεθάνιο μπορούμε να πάμε να πάρουμε σήμερα από τον Κυραλέκο κιόλας. Να νοικιάσουμε μάλλον ένα τρελεράκι για μεθάνιο, γιατί είναι συγκεκριμένο που είναι για έφλεκτα υλικά, και να ξεκινήσουμε την παραγωγή της μπύρας. Να τη συνεχίσουμε μάλλον, γιατί την είχαμε ξεκινήσει, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, που δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Να πάμε επιτέλους να δούμε το τελικό προϊόν της μπύρας, αν θα φτάσουμε και πότε θα φτάσουμε, γιατί θέλει πολύ επεξεργασία. Οπότε εδώ πέρα έχουμε 85.000 λίτρα, βγάζουμε αρκετά. Μπορεί να πουλάει μέσα στη μέρα και την ενέργεια, γιατί την ενέργεια δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε καθόλου. Την πουλάει κατευθείαν μόνο το κάθε ώρα. Και αν δούμε την προηγούμενη μέρα, βγάλαμε ένα μικρό εισόδημα, 2.500, και σήμερα μας έχει βγάλει 4. Οπότε σύνολο έχουμε βγάλει 6.000 από αυτό εδώ πέρα το εργοστάσιάκι. Οπότε εμείς θα φύγουμε τώρα από εδώ όπως είμαι και θα πάμε προς το σπίτι. Έρχονται και βροχές από ό,τι λέει ο καιρός. Οι πατάτες τις έριξα μια ματιά πριν, είναι σε καλό στάδιο. Μεγαλώνουν και στους επόμενους μήνες, ίσως στον επόμενο μήνα ή στο μεθεπόμενο προς Νοέμβριο-Δεκέμβριο ή Γενάρη να τις μαζέψουμε. Και από εκεί και πέρα, μόλις μαζέψουμε τις πατάτες, θα βάλουμε να κάνουμε και την παραγωγή του φαγητού για τα γουρούνια. Και μόλις φτιάξουμε και έχουμε φαγητό έτοιμο για γουρουνάκια, να τα βάλουμε και τα γουρουνάκια για να προχωράμε εδώ να βγάλουμε χρήμα. Γιατί τα γουρούνια θα βγάλουμε αρκετά. Λοιπόν, εδώ πώς πάνε τα κατσικάκια, οι τράγοι, όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τα. Πανέμορφα όλα, κατσικούλες, όλα. Μικρά έχουμε από όλα. 58 ζώα εδώ μέσα μας βγάζουν αρκετή παραγωγή. Goat milk έχουμε 309 λίτρα. Θα το αφήσω για τον επόμενο μήνα εγώ αυτό. Να μαζευτεί κι άλλο, να πάει στα 500, να έχουμε ένα γεμάτο τρελεράκι. Λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε. Φαγητό δεν έριξε ένα δώμα. Θα είχανε, τους είχα συμπληρώσει την προηγούμενη φορά. Σίγουρα θα έχουνε. Έχουν φαγητό 2.500 και νερό 1.500, είναι μια χαρά. Είχα πάει και κάποια πραγματάκια εγώ στο κρεοπωλείο. Από εδώ πέρα κότες. Οπότε αν δούμε εδώ πέρα πόσα έχουμε κοτόπουλα. Να το δούμε λίγο. Έχουμε 25, 9 μηνών που πήγανε τώρα. Και έχουμε και. Πού είναι? 11 μηνών. Και αυτά είναι 4 μηνών. Σε 4 μήνες θα γίνουν και αυτά μεγάλα και να ανανεωθούν. Τα βάζουμε έτσι. Τα πουλάμε. Εδώ πόσα τώρα έχουμε ζωάκια. Έχουμε 78. Μπορούν να βγουν κάποια μέχρι να πάνε 100 ξανά. Οπότε θα έχουμε και μικρά. Σήμερα είναι καλή μέρα για να πουλήσουμε τα αυγά. Οπότε θα έρθω εγώ εδώ πέρα να μαζέψω όλα τα αυγά. Επίσης, να κάτσουμε να κάνουμε λίγο. Έχει λίγο κοπριά μέσα. Να μαζέψω και την κοπριά για να φέρω το τραχτεράκι να μπω εδώ μέσα. Και να μαζέψουμε όλη την κοπριά, να την πάμε να την αδειάσουμε από εκεί, να τη σκεπάσουμε, να τη φτιάξουμε κομπόστα. Λοιπόν, μαζεύω και αυτό. Α, έχει δύο. Πρέπει να είναι δύο κουβάδες. Μια χαρά. Κάντε λίγο άκρη, βρε. Κάντε λίγο άκρη. Και εδώ έχουμε και αρκετά βουλάκια. Θα πάμε να τα πουλήσουμε, όπως είπα. Θα βγάλουμε κάποια χρήματα και από εδώ. Είναι καλά τα λεφτά. Σίγουρα. Ίσως πρώτα πάμε να πουλήσουμε τα αυγά. Μετά να πάμε, όπως θα είμαστε κάτω, να πάρουμε και το τρελεράκι. Για να μπορέσουμε να φορτώσουμε το biogas, όχι το biogas, το μεθάνιο. 200 λίτρα ακόμα, μια χαρά. Και μετά να έρθω που θα έχω άδειο την καρότσα από το πράσινο το φεντ, να φορτώσουμε και το μανούρ εδώ. Και έχουμε και το χωράφι το νούμερο 9 που είναι απέναντι εκεί που είχαμε το wheat, να το κάνουμε και plow και αυτά, αν προλάβουμε, για να το κάνουμε σπορά. Σε εκείνο το χωράφι λέω να βάλω κάτι σε sorghum που βγαίνει και γρήγορα για να το μαζέψουμε να έχουμε. Να κάνουμε πραγματάκια. Τώρα που θα έχουμε το μεθάνιο, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ένα εργοστάσιο που έχουμε εδώ παρακάτω. Θα πάμε να το δούμε μόλις γυρίσω, θα σας το δείξω. Πρέπει να είναι αυτό εδώ πέρα. Μια και ήρθα εδώ και στο τραχτεράκι μου να σας δείξω ποιο είναι. Είναι αυτό εδώ πέρα. Βάζουμε το μεθάνιο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο.
Και εδώ, όπως βλέπετε, είναι grain dryer. Στεγνώνει το σπόρο αυτό. Βάζουμε grain. Θέλω να δοκιμάσω αν θα παίρνει τώρα. Μπορεί να παίρνει μόνο wheat και barley. Αλλά εγώ θέλω να δοκιμάσω και το sorghum. Αλλιώς το sorghum μετά το πουλάμε ή το χρησιμοποιούμε για τις κότες μας. Δεν είναι θέμα αυτό. Χρήσιμο είναι. Αλλά άμα το βάλουμε εδώ πέρα και το κάνουμε grain dried, να γίνει στεγνό, να το ξεράνει, κοιτάξτε πόσα βγάζουμε. Με το απλό το sorghum, αν το πουλήσω εγώ, βγάζω 1500 στην καλύτερη τιμή. Αν κάνω τώρα το αποξηράνω, τσεκάρετε λίγο πόσο πάει. 2200 καλύτερη. Μεγάλη διαφορά, γι' αυτό θέλω να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μόνο στο μπάρλε και στο τέτοιο που είπαμε. Θα το δοκιμάσουμε και θα ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό το τρελεράκι δεν κάνει το load τα αυγά. Οπότε, έχω εδώ κάτω, όπως βλέπετε, τα κοτόπουλα. Πολύ φασαρία. Έχουμε βγάλει αρκετά. 3, 6, 9, 12, 15. 15 και έχουμε και άλλες 7 κότες μέσα, οπότε θα βγουν αρκετά. Αυτά τα πουλάμε τα πούλτρι τον Δεκέμβριο. Όπως πουλάμε και Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο πουλάμε πολλά πραγματάκια. Δεκέμβριο πουλάμε επίσης ψωμί σε καλύτερη τιμή. 4.900, οπότε θα περιμένουμε. Έχουμε βάλει το φούρνο και πάει τάπα. Τον έχω γεμίσει. Έχουμε τα αυγά σήμερα μόνο να πουλήσουμε, που είναι στα 1.100. Αν πάμε τώρα στο φούρνο που είναι πάνω, να σας δείξω λίγο τι γίνεται, γιατί γίνεται πανικός. Πανικός, όταν λέμε πανικός, μεγάλος πανικός. Λοιπόν, τσεκάρετε. Έχει βγάλει εδώ και συνεχίζει να βγάζει. Έχουμε 2.000 λίτρα μέσα ψωμί έτοιμο. Έχουμε αυτά εδώ πέρα που είναι ήδη έξω, που το καθένα είναι 250, οπότε 500, 1000, 1500, 2000, 2500 και 3000 και άλλα 2 μέσα είναι 5000 λίτρα. Οπότε τον επόμενο μήνα θα βγάλουμε αρκετά χρήματα και πιστεύω στον επόμενο μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε και το κήπο εδώ το δίπλα. Αυτή είναι την έκταση εδώ για να βάζουμε θερμοκήπια, να έχουμε τις μηλιές μας. Τώρα να δείτε που είναι φθινόπωρος, πέσανε τα φύλλα από τις μηλιές από αυτά. Αλλά θα μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα στα παρτεράκια διάφορα φρούτα και λαχανικά. Όπως βλέπετε οι πατάτες είναι σε αυτό εδώ πέρα το στάδιο που έχουν βγάλει και το άνθος, οπότε κοντεύουν να γίνουν. Λοιπόν παιδιά, έχω φορτώσει όπως βλέπετε τόκα μέχρι πάνω την καρότσα, αλλά δεν έχω δυστυχώς straps για να τα δέσω. Δεν έχει καρότσα η συγκεκριμένη. Οπότε είναι πολύ επίφοβο να μας φύγουν όλα που είναι στο δρόμο. Θα τρελαθώ. Πάμε λίγο. Θα βγάλουμε κανένα τριχίλερο, τετραχίλερο εδώ σίγουρα με το σαυγά. Πιστεύω. Μην βγάλουμε και λιγότερα ή περισσότερα. Γιατί έχει καλή τιμή σήμερα, είναι 1100. Τα 1000 λίτρα όμως. Δεν έχουμε αρκετά όμως εδώ. Είναι πάνω από 20 κούτες και. Τι 20-30 κούτες είναι. Το δούμε. Θέλω πάω να δοκιμάσω πρώτα πίσω αν μπορώ να μπω και να το πάρω κατευθείαν η κουπελιά. Ή πρέπει να τα πηγαίνω ένα-ένα μέσα στο μαγαζί. Λοιπόν. Κάπου εδώ από πίσω δεν τα παίρνουνε. Πέρε φίλε. Στην πυραρία πάνω έχει από πίσω κατευθείαν και θα βουτάει όλα. Θα τα παίρνει. Ρε Μιράντα, με έφερες εδώ κάτω, δεν τα παίρνεις τα αυγά τώρα. Είναι πολύ καλά τα αυγά. Ας τα χαλώ και τα χαλώ. Δώσε λεφτά θέλω εγώ. Ας τα χαλώ σούπα. Χαλώ. Χαλώ και καλησπέρα. Δεν τα παίρνεις ρε. 102 την μπαλέτα παίρνουμε. Πρέπει να το κρατάω ένα-ένα. Α, πρέπει να τα γυρνάω και ανάποδα. Σταδιάζω μέσα, τι θα κάνω. Αν τα έχεις όρθια δεν τα παίρνει. Με το που τα γυρνάω έτσι ξάπλα τα παίρνουνε. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, στα περισσότερα δεν τα παίρνουν ξάπλα και εδώ τα παίρνει ξάπλα. Ωραία, μια χαρά τα παίρνουν. Αφού τα παίρνει έτσι, θα κάνουμε τώρα τι να κάνουμε. Αναγκαστικά. Εδώ απ' έξω. Να τα γυρίσω στην πόρτα, να μην τα βάζω καθόλου μέσα. Τα παίρνει και εδώ. Οπότε παιδιά θα μας πάρει λίγη ώρα να κάνω ένα-ένα τώρα το κάθε κουτάκι αυγά. Αλλά θα βγάλουμε κάποια χρήματα. Λοιπόν παιδιά, άλλα δύο μας μείνανε τελευταία. Κάτσε να γυρίσω και αυτά. Και δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο τα κάνει με αυτόν τον τρόπο να τα ξεφορτώνει.
Τα παίρνει σε χέρια και καλά. Έλα, ωραία. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε τα 20.000. Να δω λίγο πόσα βγάλαμε σήμερα από τα αυγά. Δεν έβγαλε και πάρα πολύ χρήμα. 300 βγάλαμε σύνολο. Εντάξει, καλά είναι, δεν είναι και άσχημα. Αλλά είναι μικρές, όπως είχα πει, είναι μικρή η παραγωγή. Άμα θες να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις κότες και με αυτά να πουλάς αυγά πολλά, πας και παίρνεις ένα χωράφι που είναι πάνω, ψηλά στο χάρτη, αυτό εδώ, το πούλτρι που είναι ολόκληρη κατάσταση και βάζεις πολλές κότες και θα βγάζεις και κανονικές παλέτες με περισσότερα αυγά. Μόνο αυτό θέλω, που είναι για flammable gas. Ωραία. Για 24.000 λίτρα, το άλλο είναι για 49. Πιστεύω αυτό μου φτάνει και μου περισσεύει για αρχή. Όπως είναι, ένα ενίκιασμα, 1.000 ευρώ και 400 κάτι ανά μέρα και ώρα που του δουλεύουμε. Ιραλέκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω λίγο πάνω γιατί θα μου περάσει η παραγωγή. Θα λέμε σε λίγο άμα ξαναπεράσω. Θα περάσουμε από αυτό το δρόμο, το χωράφι μας λίγο εδώ στο γρασίδι, να δω τι στάδιο βρίσκεται, πώς είναι, τι κάνει. Μεγαλώνει όπως βλέπουμε, έχει πρασινίσει, καινούργια παραγωγή. Να δω, μπορώ να του ρίξω λίπασμα. Χρειάζεται λίπασμα ή είναι σαν γρασιδοχόραφο? Χρειάζεται λίπατεσματάκι του. Έχει 50% που το κόψαμε. Αν του ρίξω άλλη μία, θα έχουμε πολύ καλή παραγωγή. Θα το δω και ίσως αν έχουμε χρόνο σήμερα να περάσουμε να το κάνουμε ένα. Αλλιώς θα το κάνω αυτός βίντεο εγώ. Για μην κάνουμε τις ίδιες δουλειές συνέχεια. Θα κάνουμε καινούργια πραγματάκια εδώ στο χάρτη γιατί έχει πολλά πράγματα και πρέπει να τα δούμε γρήγορα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι το καλαμπόκι τώρα. Στο προηγούμενο επεισόδιο που στερήσαμε το γρασίδι μας δεν ήταν τόσο μεγάλο. Τώρα τσεκάρτε, έχει περάσει το τραχτέρα μας από πάνω. Του πάνω. Πολύ καλή παραγωγή εδώ πέρα και είναι και μεγάλο χωράφι. Θα βγάλει υπόλοιπο αυτός. Θα μπω λίγο από εδώ μέσα το γρασίδι. Δεν πειράζει. Δεν μασάμε. Και φύγαμε όπως είμαστε τώρα κατευθείαν για το biogas. Να πάρουμε από εκεί το μεθάνιο. Έχουμε βγάλει αρκετό τώρα. Θα έχει βγάλει περισσότερο από ό,τι είχαμε πριν. 2.000-3.000 λίτρα σίγουρα. Και να δούμε μόλις πάει μία η ώρα αν θα μπουν κάποια χρήματα. Σε λίγο κοντεύει για να πάει μία η ώρα. Να το δούμε, να ξέρουμε. Θα μπει κανένα χιλιαρικάκι. Να δούμε. Λοιπόν, εδώ φορτώνω που είναι η βάνα. Έλα. Να ανοίξω μόνο το τέτοιο. Α, φορτώνει, εντάξει. 1.000 λίτρα. Πόσο έχουμε βγάλει? Να δω λίγο μέσα πόσο έχουμε τώρα. Ακόμα. Έχουμε 2.600. Και είχαμε βάλει και λίγο μέσα. Μια χαρά πάει. Λοιπόν, πλησιάζει να περάσει η ώρα. Να πάει μία. Αυτό εδώ πέρα που του έχω ρίξει θα περάσει 2-3 μήνες. Σίγουρα. Αργεί λίγο. Το συγκεκριμένο biogas. Δεν είναι γρήγορο. 5%. 5.318 κιλά. Όχι λίτρα. Κιλά. Ωραία. Έχουμε αρκετό. Όπως είμαστε, φύγαμε. Πάμε να τα διάσουμε στη μπύρα μέσα. Θα γίνει πανικός τώρα, να το δούμε. 2 λεπτά να πάει μία η ώρα. Να δούμε πόσο θα βγάλουμε και από εκεί. Θα μπαίνει ένα μικρό εισόδημα κάθε μέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν βγάζουμε τα τρελά φράγκα όπως είναι σε άλλους χάρτες μάλλον. Γιατί είναι και πιο αργή η παραγωγή συγκεκριμένη. Περνάω. Περνάω. Ωραία. Και 59. Άντε, παίρνα μια ώρα. Να δούμε τι γίνεται. Πήραμε κάτι. 1.000 περίπου. Πριν είχαμε πάρει 4.000. Για να δούμε. Κάπου στο χιλιαρικάκι. Πήγαμε 19. Λοιπόν, αδειάζω. Να δούμε πόσο έχει χώρο μέσα. Θα κρατήσω και λίγο ή να το δώσω όλο και άμα χρειαστεί για κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν πήρε και παραπάνω. 300 έμειναν. Ένα 1,5 μέσα. Δεν μας λέει εδώ. Δεν μας λέει από εδώ λογικά. Και τώρα μπορώ να συνεχίσω την παραγωγή αυτή, παιδιά. Έχουμε το malt. Έχουμε 2.000 λίτρα μεθάνιο. Water που ήθελε. Και να δω αν μπορώ να βάλω κάτι ακόμα. Να βάλω λίγο ακόμα μέσα. Ήταν φουλαρισμένο, δεν θυμάμαι. Να δούμε στην παραγωγή εδώ. Η παραγωγή αυτή είναι για να μας βγάλει το στάδιο μάλλον, γιατί η παραγωγή είναι μία μπύρα. Να δούμε, είναι το mass. Είναι το mass. Νερό θέλει λίγο ακόμα να το συμπληρώσω, οπότε πού είναι το βιτίο? Είχαμε ένα βιτιάκι εδώ. Να το ρίξουμε τέτοιο με τον κουβά. Ο κουβάς εδώ έχει τέτοιο μέσα.
Μόλι γκράι, σαλισμένη. Ωραία. Θα βάλω λίγο νεράκι στο κουβαδάκο μου. 100 λίτρα. Να τα διάσουμε μέσα. Γιατί σίγουρα θα χρειάζεται το νεράκι. Ωραία, ανέβηκε η στάθμη. Να του ρίξω άλλη μία εγώ. Βάλω άλλη μία. Είναι πολύ όμορφο αυτό που το κάνεις έτσι μόνος, παιδιά. Το ξαναναφέρει, μ' αρέσει με. Το διάζω μέσα κι αυτό. 480 είναι. Να χρειάζεται κι άλλο, λέτε. Βάλω εγώ να συμπληρώσω μέσα να το έχω. Και άσω να γεμίζει και ο κουβάς. Λοιπόν, αφήνω λίγο ανοιχτό να δω να ξεκινήσω την παραγωγή. Ανακατεύει το, όπως βλέπετε τώρα, ανακατεύει το νερό, το Malt Grist, το μεθάνιο το ζεσταίνει για να βράσει. Βράζει στους... Δεν έχει βράσει ακόμα, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία, όπως βλέπετε. Είναι στους 10 βαθμούς Κελσίου, πάει στους 20 και λογικά θα ανέβει μέχρι να φτάσει στους 100. Πόσο βράζει εδώ, δεν ξέρω πόσο χρειάζεται το συγκεκριμένο. Οπότε πάει πολύ καλά αυτό. Όπως βλέπετε ανακατεύει. Το ανακατεύουμε, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 40. Η πίεση μια χαρά, άμα το κλείσω αυτό θα ανεβαίνει καλύτερα. Και αλλάζει χρώμα μέσα. Φαίνεται σαν να άλλαξε χρώμα μέσα, έτσι. Ωραίο. Και πέφτει το Malt Grist με το νερό. Και είμαστε στα 65 λίτρα μας. Το οποίο μας πάει από εδώ μετά. Το μας θα το βγάζουμε εμείς. Πού θα βγαίνει το μας? Για να δω το μας. Είναι storing. Change output to selling και distributing. Ωραία, στο storing. Μπορεί να το βγάλει κάπου εδώ. Μπορεί να το περνάει από μέσα και να βγαίνει εδώ. Δεν ξέρω πού θα βγαίνει. Θα το δούμε. Πάντως μετά από αυτό το μας που θα βγει, θέλουμε να πάμε σε αυτό το πέρα το στάδιο. Σίγουρα. Ναι, που θέλει μας και μας βγάζει wort και spent grain. Αυτό το υγρό που θα φτάσει στο τέλος για την πύρα και περισσεύει και το άλλο που θα μείνει, το... η μάζα που θα μείνει. Και αυτό μπορούμε να το βάλουμε εμείς ή στο biogas μετά ή στο... Στο biogas μπορούμε να το βάλουμε. Λογικά θα μπορούμε. Το μας θα βγάλει αρκετό εδώ. Οπότε βάζουμε μας μετά εδώ. Βγαίνει spent grain και wort. Μετά το επόμενο. Αυτό είναι το lottering. Αυτό είναι. Lotter, ναι. Μετά πάει σε αυτό που είναι το seasoning και cooling για να το κρυώσει. Που είναι αυτό εδώ πέρα. Θα βάλουμε wort και hop. Το hop δεν ξέρω που θα το βρούμε. Κάτι είναι τριμμένο από ό,τι φαίνεται. Και θα μας βγάλει αυτό σε μπουκαλάκι. Cast of wort. Μετά αυτό θα το βάλουμε εδώ λογικά. Στο fermentation. Cast of wort και yeast. Για να βγει αυτό. Η μαγιά από πού τη βγάζουμε? Την έχει στο τέτοιο. Τη μαγιά. Εδώ όχι. Yeast factory θα είναι κανένα άλλο εργοστάσιο. Το έχουμε εμείς στην κατοχή μας. Μπορεί να μην το έχουμε και στην κατοχή μας. Country dairy, forestry area, malt. Το yeast θα το δούμε πού το βγάζουμε, παιδιά. Θα το ψάξω κι εγώ. Πάντως εδώ, όπου ατμίζει, ε. Έφτασε στη θερμοκρασία που θέλει. Ωραία, τέλεια. Δυνατό. Έχει φτάσει στους 90 ή 80. 80 βαθμούς. Το κλείνω εγώ εδώ πέρα για να βγει. 2.36, ωραία, όμορφα, όμορφα. Και τώρα αυτό εδώ αδειάζει συνέχεια, όχι. Το κλείνω, αφήνω αυτό στην άκρη. Τούμπανο, τούμπανο αυτό πάντως, μ' αρέσει. Και το επόμενο στάδιο το προχωράμε έτσι εμείς. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Απλά θα βάλουμε το... το μας που θα βγάλουμε από το ένα δίπλα για να συνεχίσει η άλλη παραγωγή. Και θα δούμε πώς το αποθηκεύει το μας. Και δεν μπορώ να το αδειάσω με κάποιο τρελεράκι το νερό. Γιατί πρέπει να το βάλω έτσι εδώ μέσα στη... στο κενό που έχει, στην τρύπα. Ωραία, τα αφήνω και αυτό εδώ. Τώρα έχουμε 400 και 200. Το αφήνω και βλέπουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε και εδώ και αρκετό μολ που βλέπετε. Που είναι η βίνη, καβουρδισμένη και μετά την κάνουμε τρίψιμο στο μήλο που έχουμε μέσα. Να θυμάστε. Λοιπόν, τώρα θα πάω εδώ και θα παραγγείλω κάτι γατούλες, να έχουμε γάτες, γιατί σας είπα, θα βάλουμε κάποια ζώα που δεν τα έχουν κάποιοι άλλοι χάρτες και είναι οι γάτες. Θα πάρω 2.
Θα πάρω μία γκρι και μία πορτοκαλί για αρχή. Select μία. Όχι μία, μία. 105 ευρώ η μία. Πόπο μας. Και μία γκρίζα για αρχή. Ήρθανε. Ήρθανε. Μικρούλες είναι. Οι άλλοι που είναι. Γατάκια πήρα. Οι άλλοι είναι εδώ, νάτι. Πού είσαι, βρε. Ψιψίνα. Πού είσαι. Και έχω και μία φιλενάδο. Αν θα πάω να φέρω από μία στο κάθε είδος. Μία μαύρη. Και μία άσπρη. Να έχουμε τέσσερις. 10 γάτες μπορούμε να έχουμε σύνολο. Αφήνω αυτές τις τέσσερις. Δύο εδώ. Πού είναι οι άλλες οι καινούργιες. Πού είσαι, βρε. Κάτσε να κλείσω την πόρτα. Μην μπουν μέσα εδώ. Μας φάνηκαν ένα κουτουπουλάκι. Να και άσπρη, να και μαύρη. Η γκρίζα είναι αυτή. Νάτι. Γιατί λέει ότι είναι γκρί, ρε. Αφού είναι μαύρη. Μπαίνουν μέσα εδώ, ρε. Νάτες. Πάμε να τους πάρουμε φαγητό, παιδιά. Δεν έχουν φαγητό. Θα πάμε να τους πάρουμε. Έχει στο μαγαζί. Θα το δείτε. Έχει κανονικά τροφή. Γατοτροφή. Πώς να πάω τώρα. Θα πάμε έτσι. Animal supplies. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι small animal transport. Μπορούσα να πάρω αυτό. Αυτό είναι για πούλτρι, ε. Για κοτόπουλα. Βάζουμε το κοτόπουλο μέσα για να μεταφέρουμε. Cattle feed sack. Και εδώ είναι για γάτες. Αυτό δεν ξέρω πόσο. Πόσες κότες παίρνει μέσα. Αν παίρνει 2, 4, 6, 8. Αν παίρνει 8, παίρνει λίγες παραπάνω από το άλλο. Το παίρνω λίγο να δω τι γίνεται. Αυτό είναι για τους κήπους. Αν χρειαστεί μετά. Hop bale. Α, από εδώ το παίρνουμε. Το hop που λέγαμε. Και το yeast από εδώ. Brewing yeast. Να το. Μπετονάκι, τα αγοράζουμε τελικά. Τώρα τα δεν τα είχα δει. Και το fix firm active. Που λέγαμε τι είναι, να το. 1500. Και αυτό είναι fertilize για τους κήπους. Δυνατό. Αν βάλουμε τους κήπους θα το πάρουμε τους κήπους όπως και δίποτε. Κοιτάξτε, hop bale. Αυτό εδώ είναι. Κάτι έχει μέσα. Είναι δυνατός ο χάρτης. Έχει πολλές εκπλήξεις ακόμα. Θα πάρω whiskas. Μίσκας. Θα πάρω μία. Δύο. Πώς τις πάω πάνω είναι τώρα το θέμα. Δεν έχω αμάξει εδώ κάτω. Λοιπόν, πήρα το ποδήλατο. Να κατέβω λίγο κάτω. Έπρεπε να κατέβαινα με το ποδήλατο πριν. Το ξέχασα ότι το έχω με το ποδήλατάκι. Και πάει και 40 χιλιόμετρα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε κάτω. Και να γυρίσουμε. Να φορτώσουμε και το. Την τροφή για τις γάτες. Να φορτώσω και το άλλο που είναι για τα πούλτρι. Να δω πόσες σκότες παίρνει. Άμα είναι να πεταχτούμε να κάνουμε ένα φορτίο κάτω. Γιατί έχουμε μερικές μεγάλες σκότες. Να προχωράει. Γιατί στον επόμενο μήνα είναι καλύτερη τιμή για τις σκότες. Οπότε να φτιάξει λίγο. Τι ωραία μέρα σήμερα. Τι ωραία μέρα σήμερα. Και έλεγε και βροχές. Τίποτα δεν καταλαβαίνουν οι μετεωρολόγοι. Είναι μας αγχώνουν να μην κάνουμε δουλειές. Και κοιτάξτε, χαρά Θεού. Χαρά Θεού δεν είναι, αλλά είναι όμορφη μέρα σήμερα. Δεν έσυρε το εργαλείο με τίποτα. Να το σηκώσω και σούσα τώρα. Μακάρι να το χωράει και όλος εδώ πέρα τώρα που είμαι εγώ. Με το αυτό που ήρθα. Ίσα ίσα είναι. Είναι ακριβώς μελετημένα να μπαίνουν σε αυτό εδώ πέρα. Να ξέρετε. Δεν είναι τυχαία που είναι έτσι. Είναι ακριβώς μελετημένο να μπαίνει στην καρότσα από αυτό το μηχάνημα. Το ποδήλατο συγκεκριμένα. Έλα, ωραία. Μπορώ να το έσω και αυτό. Ωραία. Και στη μέση να βάλω και τις γατοτροφές μου. Και τη δεύτερη και έχουμε το Whiskas εδώ. Ωραία. Δυνατά. Λοιπόν. 96 κιλά τροφή για γάτες. Μια χαρά είναι. Αρκετό. Τώρα έπιασε η βροχή. Τι μελέταγα. Ότι μας αγχώνουν οι τέτοιοι μητρολόγοι. Κάτι ξέραν κι αυτοί τελικά. Οπα. Πάει 40 χιλιόμετρα λέτε. Τόση ώρα κάνω και με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο λέω. Με το τραχτεράκι να πάω. Γιατί μου φαίνεται πάω πιο γρήγορα με το τραχτέρ. Και ας πηγαίνω πιο γρήγορα χιλιόμετρα. Δεν ξέρω. Γράφει καλά το κοντέρ. Δεν ξέρω. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Ωραία. Κάτσε εδώ που είναι. Να κάνουμε unstrap. Ωραία.
Πάρουμε κάτω τροφή. Θα το ρίξουμε στα ψιψινάκια εδώ. Έλα παιδιάκια μου, φάτε. Το συμπληρώσαμε. Πήραν 2. Εντάξει, τίποτα. Έτοιμες και οι γατούλες. Λοιπόν, ωραία. Τώρα πως είμαι εδώ, να κάνω μια strap αυτό. Να πάρω το ποδήλατο και να πάμε να δούμε πόσες κότες μπορεί να βάλω μέσα. Αυτό είναι ένα θέμα. Να δούμε αν χωράει αρκετές. Να ξέρουμε με ποιο θα τα μεταφέρουμε τελικά. Poultry transport. Λοιπόν. Ποιες να βάλουμε. Αυτές είναι 11 μηνών. Πόσες είναι όμως. Είναι 1. 2, 3, 4, 5, 4 είναι. 4 είναι, 4 χωράει. Πού τους έχει βάλει εδώ. 10 πρέπει να χωράει, παιδιά. Πιο δυνατό από το άλλο. Και καθόμαστε τόσο καιρό με το... με τα σιδερένια εκείνα εκεί. Λοιπόν, και έχουμε αυτές 9 μηνών. Να δούμε λίγο πώς πάνε. 9 μηνών. Πόσες είναι αυτές. 6 ακόμα στο 1. Τέλεια. Και έχω ακόμα... Λοιπόν, θα αφήσω αυτό εδώ. Θα βάλω αυτές. Επάνω εγώ. Τις πιάνει και κανονικά. Δεν θέλει... να έχεις το super strength. Δεν είναι τόσο βαριές. Τη σηκώνει μια χαρά. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε εδώ. Όμορφα. Πάμε να ξεφορτώσουμε και αυτό. Θα έχει μέσα παραγωγή να συνεχίζει τώρα ή έχει σταματήσει. Έχει 3 κουτόπουλα ακόμα βλέπω, ωραία. Τώρα εδώ δεν έχουν καθόλου μέσα μας λέει, ωραία. Και έχουμε 13 λίτρα μέσα κουτόπουλα. Τσεκάρετε πόσα έχουμε βγάλει εδώ. Θα βγάλουμε πολύ χρήμα στο επόμενο επεισόδιο. Να μείνετε συντονισμένοι. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει χαμός εδώ. Έχουμε ήδη τώρα 3, 6, 9, 12, 15 και 2, 17. Και αν βγάλουμε και γουρούνια και τέτοια εδώ και γίνει χαμός, θα βγάζουμε πολύ χρήμα. Επόμενα επεισόδια θα είναι πολύ φωτιά, να ξέρετε τα επόμενα. Να το περιμένετε. Οπότε σε αυτό το πέρα το σημείο έξω από το κρεοπωλείο θα σας αφήσω για το σημερινό επεισόδιο. Θα κλείσουμε κάπου εδώ. Στο επόμενο έχουμε να πουλήσουμε ψωμιά. Τυριά δεν είναι και τόσο. Ψωμιά. Κοτόπουλα. Έχουμε και άλλα που είναι πραγματάκια να πουλήσουμε. Θα δούμε και την πύρα αν συνεχίσει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Να έχετε κάνει μια εγγραφούλα για να μην χάσετε νέα επεισόδια και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.